Ποιος είναι πάλι, θα αργήσω ρε γαμώτο. Είναι πάλι ρε Ποπάρα, τι τρέχει. Ήρθε να δω τον κύριο καθηγητή. Μη μου πεις ότι σου πενάρθεις τώρα που θα λείπω. Όπα, να μάθουμε επιτέλους το πηδάει το χαντάκι. Όχι, Δεσποινής Ελένη, ήρθα να τον παρακαλέσω να μιλήσει στο φίλο του Δημοτικό Σύμβουλο. Πάλι τα ίδια. Τι να παρακαλέσω, αφού ξέρεις ο τύπος είναι σιδηρούκλα. Αυτός παιδί μου είναι του γνωστού τριπτύχου. Τριπτύχου. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Καλά, περιμένεις τώρα από αυτόν να μεσολαβείς να μην σου κλείσουν τον μπουρδέλο. Όχι και μπουρδέλο. Και τι είναι, μωρή, κατηχητικό είναι. Εγώ το λέω κέντρο ψυχικής και σωματικής χαλάρωσης. Ναι, καλά, σιγά μην είναι και διβέτ. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν το πνίγω το κουνέλι, αλλά δεν βλάπτω και κανέναν. Και μην φανταστείς δηλαδή καμία επιχείρηση από αυτές που έχει γεμίσει η Αθήνα με τις Ρουμάνες και τις Ουκρανές που τις εκμεταλλεύονται. Όχι. Εγώ μόνη μου δουλεύω και βγάζω το ψωμί μου. Τι δικαιολογήσα μόλις εμένα, αφού εγώ είμαι με το μέρος σου. Καλά, και μήπως εμένα μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω και τι άλλο να κάνω. Μόνο να πνίγω το κουνέλι και να φτιάχνω κουνελόπιτα. Τι πράγμα! Α, η κουνελόπιτα είναι μια σπεσιαλιτέ κρεατόπιτα, αλλά με κουνέλι. Εγώ είμαι πολύ καλή μαγείρισα. Άκου να σου πω. Εγώ όταν ήμουν στο χωριό, παντρεύτηκα στα 16 μου με ένα συγχωριανό μου. Και ήμουν πολύ καλή νοικοκυρά. Αυτό ήταν ένα κάθαρμα και με έβγαλε στο κλαρί. Ναι, καλά, αυτά μα τα πει και η Λάσκαρη στον αστερισμό του Παρθένου. Μα τα πει και η Τζούλια Ρόμπερτ στο Pretty Woman. Α, το Pretty Woman, να το πάρω μαζί μου. Φεύγα, μωρή, έχω δουλειά στο μαγαζί, άντε. Εντάξει, φεύγα, αλλά σας παρακαλώ, Δεσποινής Ελένη, να μεσολαβήσετε στον κύριο καθηγητή να μεσολαβήσει για το ζήτημά μου. Ωραία, έτσι και μεσολαβήσω εγώ, ξέρεις, θα μεσολαβήσει αυτός να μας κλείσει και τις δυο στον κορυδαλό. Φεύγα και θα δούμε τι θα γίνει, άντε. Εντάξει, φεύγα, καληνύχτα και καλή δουλειά. Καληνύχτα. Να καλέ. Αχ, θα αργήσω. Ποιος είναι πάλι. Έλα ρε Πόπη, τι ξέχασες. Θα του μιλήσω, βρε Πόπη, θα του μιλήσω. Πιανού θα μιλήσεις? Του Πάπα. Γιατί, κύριε Όργανο, τι πρόβλημα έχετε εσείς που θα μιλήσω? Εγώ γενικά μιλάω, γιατί εγώ είμαι και ομιλητικός τύπος. Την είδα. Την είδε στην Ξανθούλα, την είδε χθες αργά. Δεν είναι Ξανθούλα, κοκκινομάλα είναι. Και επειδή την παρακολουθώ, την είδα να μπαίνει σήμερα δύο φορές στο σπίτι σας. Δεις! Και το δεις εξαμαρτήν, τι είναι? Σύριαλ ήτανε. Τι θέλετε, κύριε Όργανο, έχουμε και δουλειά, έχουμε αργήσει. Θέλω να τη ξεσκεπάσω αυτή την Πόπη και να τη κλείσω το μασατζίδικο. Έχω ξεκινήσει ολόκληρο αγώνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο. Μωρέ, σοβαρό αγώνα έχετε ξεκινήσει με τον Δημοτικό Σύμβουλο. Δεν κοιτάτε εκεί να πιάσετε κανέναν έμπορο ναρκωτικό, η φτωχοπόπη σας μάρανε. Το ενστικτό μου λέει ότι πίσω από τη φτωχοπόπη κρύβεται κύκλωμα πορνείας. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι η φτωχοπόπη κάνει μασάζ για λουμπάγκο. Λοιπόν, άντε πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας, γιατί έχω και εγώ δουλειά. Τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω σε μπαρ. Σε μπαρ? Τι μπαρ? Από αυτά τα ύποπτα που δουλεύουν οι Ρωσίδες και οι Βουλγάρες. Με κόβεις για Ρωσίδα ή για Βουλγάρα? Τώρα βέβαια αν ήταν ο κατακουζινός εδώ θα έλεγε Βουλγάρα.